Στην Θέα Παρασκευά εξασφάλισε θέση στις αγγλικές σπουδές. Θέα, καλημέρα. Καλημέρα. Θα πας καταρχήν πώς και συγχαρητήρια για όλο αυτό που έχεις πετύχει. Ήταν δύσκολο να είσαι ανάμεσα στους πρώτους? Ναι. Εντάξει, ειδικά τα μαθήματά μου δεν ήταν τόσο δύσκολα, αλλά κατάλαβα τη μέγιστη προσπάθεια. Δεν το περίμενα κιόλας ότι θα έβγαινα από τους πρώτους, ειδικά πρώτοι, οπότε ναι. Ήταν μια προσπάθεια που φαντάζομαι ξεκίνησε από το δημοτικό, δεν το θυμήθηκες στην τρίτη ηλικίου, σωστά? Ναι. Οι αγγλικές σπουδές ήταν η πρώτη σου επιλογή? Ναι, ήταν η πρώτη μου. Και θα πας κανονικά, δεν κάνεις σκέψεις για κάτι άλλο, θα αποδεχτείς τη θέση και θα πας κανονικά στο πανεπιστήμιο? Ναι, ναι. Μάλιστα. Πόσες ώρες διάβαζες την ημέρα? Προσπάθησα να διαβάζω σε μέρες εκτός σχολείου 5 με 6 ώρες την ημέρα. Μόνο αγγλικά ή όλα τα μαθήματα? Όχι, όλα τα μαθήματα που θα... που θα έδινα για πρόσβαση. Ναι. Τα αγγλικά, να σας πω την αλήθεια, ήταν το ευαίσθητο μου σημείο, ήμουν αρκετά καλή. Οπότε... Μάλιστα. Μόνο αγγλικά μιλάς ή ασχολείσαι και με άλλες ξένες γλώσσες? Ασχολούμαι πολύ με ισπανικά. Έδωσα και για πρόσβαση λατινικά. Το έχεις με τις γλώσσες, δηλαδή σου αρέσουν οι ναι. γλώσσες. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και πας αγγλικές σπουδές και μετά θα σε δούμε σε διορισμένες σε κάποιο σχολείο. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει ακόμα σκέψεις. Το μόνο που ξέρω με σιγουριά είναι ότι το πάθος μου εμένα προσωπικά είναι να γράφω. Μάλιστα. Άρθρα και ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να γράψω το δικό μου βιβλίο. Άρα σου αρέσει να γράφεις, το δικό σου βιβλίο θα το γράψεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Στα αγγλικά πιστεύω. Στα αγγλικά, μάλιστα. Αυτή η τόση αγάπη στην αγγλική γλώσσα προκύπτει από κάπου, είχες ερεθίσματα από το οικογενειακό περιβάλλον, τι σε επηρέασε? Ναι, πήγα από πολύ μικρή ηλικία για να μάθω αγγλικά. Με προώθησε πολύ και ο καθηγητής μου, ο κύριος Μικελίδης. Πάντα έβλεπα αγγλική τηλεόραση, ξένα αγγλικά τραγούδια και πάντα πιστεύω ότι μπορώ να εκφραστώ καλύτερα στην αγγλική γλώσσα. Μάλιστα. Άρα, είναι τεράστια σημαντική επιτυχία. Ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε. Ναι. Δηλαδή με την έννοια ότι θέλει αρκετό διάβασμα και το πανεπιστήμιο, θέλει μελέτη, θέλει δηλαδή ο στόχος να είναι εκεί και να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, όλα αυτά τα πέτυχες και με φροντιστήρια? Ναι. Σε όλα τα μαθήματα που έδωσες εξέταση? Εκτός από ισπανικά. Ναι. Εκτός από ισπανικά που έκανες μόνο στο σχολείο? Έχουν να μάθουν και τον εαυτό τους, να μην είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να διαβάσουν επειδή απλά πρέπει, αλλά επειδή θα τους χαρίσει άπειρες γνώσεις. Οι γνώσεις στο τέλος της ημέρας δεν είναι ποτέ αρκετές. Σίγουρα. Ναι. Οπότε να παλέψουμε σκληρά για τον όνειρό τους και θα ανταμυφθούν οι κόποι τους. Και όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά. Δηλαδή, εδώ μου λένε τι θα κάνω, ναι. Το ένα μάθημα, τι θα το κάνω. Κάπου θα το χρειαστείτε σε κάποια φάση της ζωής σας. Όλα είναι χρήσιμα, Θέα. Μάλιστα. Φυσικά. Σε αφήνουμε να απολαύσεις τις διακοπές σου και ευχαριστώ. Σε περιμένουμε το συντομότερο στην Κύπρο. Καλή αρχή στη νέα σου ζωή. Ευχαριστώ πολύ.